Σήμερα είχαμε μία συνάντηση προγραμματισμένη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υφυπουργό και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, για τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες και οι εκτενοτρόφοι του νομού Καρδίτσας, τόσο σε σχέση με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ μετά τις καταστροφές του Ιαννού, όσο βέβαια και για γενικότερα τα προβλήματα που έχουμε σαν αγρότες και τα άλλα τα προβλήματα που έχουμε με τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα, με το κόστος παραγωγής και όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Βρήκαμε θετική ανταπόκριση μόνο στο ότι έχουμε δίκιο. Στο αν θα λυθούν κάποια από τα προβλήματα αυτά που έχουμε, δεν πήραμε παρά αόριστες υποσχέσεις, όπως π.χ. για το πετρέλαιο. Ναι, μεν το έχουμε υποσχεθεί, ναι, μεν ότι είναι προεκλογική δέσμευση, αλλά όταν θα υπάρξουν αυτές οι συνθήκες, για να σας το δώσουμε. Όσον αφορά για τις τιμές που εμείς διεκδικούμε, κατώτερες εγγυημένες τιμές, μας είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, όπως και στο ότι να μας προστατεύσουν από αυτούς που κλέβουν το μόχθο μας και δεν μας δίνουν τις τιμές στα προϊόντα που δικαιούμαστε, είπαν ότι το βλέπουν θετικά, με την έννοια ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνίζομαστε μέσα από το αγροτικό κίνημα του οργανωμένου, μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες και την Επιτροπή των Μπλόκων, την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε όλοι οι αγρότες να μπορούμε να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις καλλιέργειές μας.